Σπούδασε πιάνο στην Αθήνα, ζωγραφική και διακόσμηση στο Παρίσι, σκηνογραφία και ενδυματολογία κοντά στο Γιάννη Τσαρούχη και υποκριτική στη δραματική σχολή του θεάτρου τέχνης κοντά στον Κάρολο Κούν. Αν και καθιερώθηκε ως ηθοποιός, για εκείνη η υποκριτική δεν ήταν το ταλέντο το οποίο την ανέδειξε. Μην ακούσετε ότι κουραζόμαστε, μπορεί να είναι κουραστικό. Έχετε σκεφτεί ότι δεν λέμε ποτέ δουλεύουμε, λέμε παίζουμε. Από το 1954 ως το 1967 εργάστηκε στο ραδιόφωνο ως δημιουργός και εκτελέστρια. Έγραφε την εκπομπή της σύγχρονης γυναίκας και πήγαινε να την έδωσε χιούμορ, έδινε συμβουλές. Δεν μίλαγα εγώ, έγραφα τα συνδετικά κείμενα. Από το 1955 ως το 1969 εργάστηκε σε εφημερίδες και περιοδικά ως συντάκτρια του ελεύθερου και καλλιτεχνικού ρεπορτάζ. Μ' άρεσε πάρα πολύ η δημοσιογραφία όταν είχα να κάνω ρεπορτάζ. Επίσης ασχολήθηκε με τις λογοτεχνικές και άλλες μεταφράσεις. Καθιερώθηκε όμως στο χώρο του κινηματογράφου. Ξεπερνώντας τα όρια, μεταμορφώθηκε στην κακιά ή, με βάση την πολιτική ορθότητα της τότε καλής κοινωνίας, στην αυστηρή ηθική κυρία. Δεν ήμουνα κακιά, ήμουνα αυστηρή. Ήμουνα μια μητέρα που είχε απόψεις. Κινηματογραφική εχθρός της Καρέζη, της Μελίνας, της Λάσκαρη, υπερασπίστηκε με παραλογισμό την ευτυχία του Κούρκουλου, του Κατράκη και του Χόρν. Καθόλου αδικαιολόγητα, είχε χαρακτηριστεί η Μπέτι Ντέιβις του ελληνικού κινηματογράφου. Έπαιξε σε ελληνικές και ξένες παραστάσεις και σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες, μεταξύ αυτών στο Κυριακάτικο Ξύπνιο. Περίεργο. Θα έλεγε κανείς πως τον ξέρετε. Στη Στέλλα. Καταλαβαίνετε πως για μένα δεν ήταν εύκολο να έρθω εδώ. Ξέρω πως είχατε ένα σύνδεσμο με τον Αλέκο και... Αφού το ξέρετε αυτό, θα ξέρετε επίσης πως ο σύνδεσμος έχει τελειώσει εδώ και πολλές μέρες. Στο ιδέ γινή να φοβείται τον άντρα. Ο σύζυγός μου με φωνάζει. Το καλό, αύριο θα έρθω να σας κάνω επίσκεψη. Να ξαναφιληθούμε. Στο ένας μεγάλος έρωτας. Δεν έπρεπε. Έτσι έπρεπε να του μιλήσω. Είναι δυνατός άντρας ο Νίκος. Ρόλος που την καθιέρωσε η Στεφανία. Συνεργάστηκε και με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Ηθοποιό την οποία ανοιχτά έκρινε ιδιαίτερα σκληρά. Απάνω στη σκηνή δεν μας ερχόταν και καλά έκανε. Εκείνη έπρεπε να είναι το κέντρο. Μία από τις τελευταίες της εμφανίσεις ήταν στο πλευρό του Λάκη Λαζόπουλου στη διεθνή συμπαραγωγή «Φοβού τους Έλληνες». Η Αυλαία έπεσε και στην τελευταία παράστασή της η κακιά του ελληνικού κινηματογράφου με την αγγελική ψυχή βρήκε ένα ρόλο μακριά από την τυποποίηση. Καλό ταξίδι.